πάμε και για το δεύτερο δημοσίευση. Που μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μιλάμε φυσικά για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον Γιώργο Κοτσοβό. Βεβαίως, Κατερίνα. Έπειτα από ένα μεγάλο καυγά που όπως όλοι ξέρουμε που είχε γίνει στο νυχτερινό κέντρο Φαντασία, το περιοδικό Τσάο μας έρχεται με ένα καινούριο δημοσίευμα. Μετά το ξέσκισμα μπλούζας. Μετά το ξέσκισμα μπλούζας, μετά όλα αυτά τα μαναφούκια, το περιοδικό Τσάο έρχεται με ένα καινούριο δημοσίευμα που μιλάει Κατερίνα και παιδιά για μια συνάντηση του ζευγαριού στην Γλυφάδα, στα Νότια Προάστια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μάλιστα, νομίζω ότι υπάρχει βίντεο. Λοιπόν. Το θέμα όμως τώρα τι είναι, συναντήθηκε ο Γιώργος Κοτσοβός με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου? Κάνουν μια προσπάθεια να διαπραγματευτούν ξανά τη σχέση τους? Για να δούμε την απάντηση. Για να δούμε. Λοιπόν, το δικό μας ρεπορτάζ, παιδιά, της εκπομπής δεν συμπίπτει με το ρεπορτάζ του περιοδικού Τσάου. Εμείς ψάξαμε, ρωτήσαμε και μάθαμε ότι η Κωνσταντίνα δεν έχει ξαναδεί και μάλλον δεν έχει ξαναμιλήσει με τον Γιώργο Κοτσοβό από τη στιγμή του τσακωμού και του σχισίματος μπλούζας. Μετά το επεισόδιο δηλαδή, βεβαίως, τίποτα, ούτε στην Αράχοβα τα είπαν που βρεθήκαν στα... Δεν μιλήσανε, διασταυρώθηκαν και σε ένα άλλο νυχτερινό κέντρο, αλλά και στην Αράχοβα. Βέβαια, ωστόσο δεν μίλησε κανείς με κανένα. Εμένα οι πληροφορίες μου θέλουν, έτσι μου έχουν μεταφέρει άνθρωποι από το φιλικό τους περιβάλλον, ότι αυτή τη στιγμή ταξίδεψε στο Λονδίνο. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Μια νέα της γνωριμία. Θυμάστε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για έναν δικηγόρο. Για έναν νεαρό δικηγόρο. Τον οποίο γνωρίζω και εγώ προσωπικά, με τον οποίο έχουν έρθει πολύ κοντά. Σύμφωνα λοιπόν πληροφορίες, το ταξίδι στο Λονδίνο το έχει κάνει με το συγκεκριμένο δικηγόρο, με τον οποίο κάνει μια προσπάθεια και είναι και πολύ καλά. Και φαίνεται να έχει και αλλάξει και σελίδα πλέον στη ζωή της και να έχει κάνει μια νέα γνωριμία, η οποία είναι εν εξελίξη. Την ίδια περίοδο λοιπόν, ο κύριος Κοτσοβός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και αυτός με νέα φλερτ, έτσι. Και μάλιστα συζητάει και για να πάει ξανά και στη Θεσσαλονίκη να βρει εκεί. Ξέρετε και... τι φοβάμαι τώρα. Ναι, να γίνει συνάντηση στο Ελ Βενιζέλος. Να γυρνάει ο άλλος με την άλλη από την Αμερική. Και να γίνει συνάντηση δεν πρόκειται να μιλήσει. Άλλη... Όχι απλά. Εγώ μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που τα ξεπερνάω. Αλλά τόσο και προχωρά. Μόνο εγώ τρώω κάτι σκαλό με τα κολλήματα και κάποια ξεπεράσω κάτι χρόνια. Όμως βρίσκουν κατευθείαν νέου συντρόφου. Μόνο εμείς τους κέρδισαν χρόνο. Κύριε, να σου πω, δεν είναι drama queen η Σπυροπούλου. Το έχει αποδείξει αυτό. Δεν drama queen, παιδιά. Μετά τις νυχές και τα ξεσκίσματα μπλούζα, πώ να μην τον ξεπεράσει. Όχι, παιδί μου, ότι αμέσως προχωράνε τη ζωή του με κάποιον άλλο. Δεν και πολύ καλά κάνουν, δεν το κρίνω αυτό. Απλά κάποιοι άλλοι είμαστε πολύ κολλημένοι. Πάμε στον το λάδι. Δεν είναι έτσι η ζωή. Ξεκολλά, πα τρώ μια ψαρούκλα σε ψαροταβέρνα όπω έκανε η κυρία Σπυροπούλου με τον νέο σύντροφο και πα στα Λονδίνα. Αυτό είναι το φύγε ή ελασί. Μια χαρά είναι. Αν έχει συνέστημα και καψούρα.